χαράξει την πολιτική συζήτηση και έχει φουντώσει και την πολιτική αντιπαράθεση. Αναφερόμαστε στο σκάνδαλο με τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον Ανδρέα Πάτσι. Και επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, πρώην βουλευτή. Ναι, πρώην βουλευτή. Ναι, Γρεβενών, έτσι. Και παρέμεινε τώρα ανεξάρτητος. Δεν δίνει την έδρα πίσω. Δεν δίνει την έδρα. Δεν περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Ναι. Επειδή όμως είναι πολύ ευαίσθητο όλο αυτό το θέμα και αφορά τα κόκκινα δάνεια, τα οποία αγόρασε από την Τράπεζα Πειραιώς πριν από πολλά χρόνια, έχει μια αξία να πάρουμε και την γνώμη της κυρίας Αριάδνης Νούκα, η οποία είναι δικηγόρος επί των κόκκινων δανείων, για να μάθουμε και κάτι παραπέρα, κάτι παραπίσω. Σύνδεση λοιπόν με Skype για να δούμε την κυρία Νούκα. Μπορούμε. Γεια σας, κυρία Νούκα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Μου λένε εμένα ότι μου πάει το κόκκινο, αλλά και εσάς αυτό πρέπει να είναι το χρώμα ματζέντα. Κάνουμε ωραίο συνδυασμό. Κυρία Νούκα, το ερώτημα είναι ποια είναι τα αναπάντητα ερωτήματα σε αυτή την υπόθεση και ρωτάμε εσάς γιατί είστε πολύ καλή γνώστρια των κόκκινων δανείων και της διαδρομής που γίνεται, έχει γίνει από τις τράπεζες προς τα funds και από τα funds προς τους servicers. Ναι, κοιτάξτε, σε γενικό επίπεδο θα μιλήσω ότι αγοράζονται τα δάνεια, το ξέρετε πολύ καλά. Αγοράζονται σε πολύ μικρές τιμές σε σχέση με τα οφειλόμενα πραγματικά ποσά. Και από εκεί και πέρα, στη συνέχεια, έρχεται το φαν και ζητάει ολόκληρο το ποσό από το δανειολήπτη. Αυτό έχει την κριτική του το πράγμα. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι όλα αυτά γίνανε μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικό μνημονιακό, το οποίο στην ουσία δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα στην πορεία, γιατί λόγω του COVID στην αρχή, λόγω της, ενώ μετά που βγήκαμε από τα μνημόνια, λόγω και της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού και της ανατίμησης των προϊόντων που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το περιβάλλον το οικονομικό είναι δυσχερές. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση νομοθετική και σε αυτό το πλαίσιο εννοώ, σε σχέση με τα τερατώδη, κυριώδη, πώς να τα πω, κέρδη που αποκομίζουν αυτές οι εταιρείες δραστηριοποιούμενες μέσα στη χώρα με τα κόκκινα δάνεια των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό, αν θέλουμε να βάλουμε και μια άλλη διάσταση, είναι η εξής, ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των δανειοληπτών, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπόρεσε να αποπληρώσει, όχι γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί δεν μπορούσε, επειδή είχαν τεράστια μείωση τα εισοδήματα με τις περικοπές τις γνωστές που γίνανε τόσο σε δημοσίους υπαλλήλους, όσο σε ελευθέρους επαγγελματίες, όσο σε ιδιωτικούς υπάλληλους όλα αυτά τα χρόνια. Και αν θέλουμε να δώσουμε και αριθμούς, θα σας πω ότι το 2007 τα κόκκινα δάνεια ήταν σε ένα ποσοστό 4,7%. Γι' αυτό και κανένας τότε δεν έλεγε τίποτα ούτε για τις πωλήσεις των δανείων, ούτε για τους πληστηριασμούς που γινόταν. Ήταν αυτονόητα πράγματα αυτά. Αλλά όταν αυτό το ποσοστό εκτοξεύτηκε το 2015, 2016, 2017 και συνέχισε και μέχρι σήμερα, έτσι, να είναι στο 53%, τα 53% από 4,7, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξύπνησαν μια μέρα οι Έλληνες και είπαν τώρα θα γίνουμε απατώνες και μπαταξίδες. Υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα. Βεβαίως και υπήρχε και ένα ποσοστό στρατηγικών αποπληρωτών, τους οποίους βεβαίως τους ξέρανε, τους ξέρουνε και κατά αυτόν σίγουρα έπρεπε να στραφούν πρωτίστως. Εγώ αυτό έχω να πω. Και επίσης, και κάτι άλλο, επειδή ήταν μεγάλη κουβέντα και το κάναμε και κουβέντα και σε εσάς εδώ στην Αυτεμπορική που φιλοξενήθηκα, το θέμα για την νομοθέτηση που απαιτούσαν οι σέρβισες και οι τράπεζες τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Αντιλαμβάνεστε τι θα είχε συμβεί σήμερα αν αυτό είχε νομοθετηθεί. Αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν σήμερα με τις εξελίξεις που γίνανε. Μας έχετε πάει στο δεύτερο θέμα, οπότε ας βάλουμε τον δεύτερο τίτλο και στις... πολύ ωραία. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, κυρία Νούκα, τώρα μετά το μπλόκο του Αρείου Πάγου σχετικά με τη δυνατότητα των servicers να κάνουν πληστηριασμούς? Πού βρισκόμαστε και θα βάλω στη συζήτηση και μια παρότρινση του κυρίου Σταϊκούρα πριν από μια εβδομάδα στο να είναι πιο ευέλικτοι οι servicers και να προχωρούν σε εξοδικαστικούς συμβιβασμούς και να μειωθεί το ποσοστό των πληστηριασμών. Εσείς τι βλέπετε πίσω από όλο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Ο Άριος Πάγος δεν έβαλε καμία απολύτως απαγόρευση σε πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Είναι λάθος αυτό που υπάρχει, που λέγεται στη δημοσιότητα,
Και βλέπω και τοποθετήσεις και ας πούμε συναδέλφων που το λένε. Ο Άριος Πάγος αυτό που είπε είναι ότι οι servicers δεν δικαιούνται να κάνουν δικαστικές ενέργειες, παρά μόνο εξώδικες ενέργειες. Αυτό είπε ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος δεν είπε ούτε για καταστιές, ούτε για επιχειρήσεις. Και πώς μεταφράζεται αυτό όμως στη συνέχεια? Αμέσως θα σας πω. Οι αποφάσεις που λένε ότι οι servicers δεν μπορούν να κάνουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς είναι οι εφετειακές αποφάσεις που ανέστειλαν τους πληστηριασμούς, γιατί οι σέρβισες δεν έχουν καμία απολύτως εξουσία να κάνουν αυτές τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Εκεί που συναντώνται οι αποφάσεις του Αρίου Πάγου και των εφετείων είναι στο εξής. Ο Άριος Πάγος για πρώτη φορά έκανε ανάλυση του τι συμβαίνει με τα δύο νομοθετήματα με τα οποία είχαν δικαίωμα οι τράπεζες να μεταβιβάσουν τα δάνεια. Είναι ο νόμος του 2003 και ο νόμος του 2015. Λοιπόν, στο νόμο του 2015 υπήρχε μία πρόβλεψη ότι για να μεταβιβάσει μία τράπεζα δάνεια θα έπρεπε πρώτα να καλέσει το δανειολήπτη για ρύθμιση. Προσοχή, ρύθμιση, δεν λέω διαγραφή, για ρύθμιση. Ωραία. Οι τράπεζες προφανέστατα δεν ήθελαν να το κάνουν αυτό και επέλεξαν το νόμο του 3. Δικαίωμά τους ήταν, νόμιμο ήταν, μεταβίβασαν τα δάνεια με το νόμο του 3. Πολύ ωραία. Ο νόμος του 2003 όμως δεν αναγνώριζε αυτές τις εξουσίες στις εταιρείες διαχείρισης. Ποιες εξουσίες δεν αναγνώριζε? Πρώτον, να κάνουν δικαστικές ενέργειες, αυτό που είπε ο Άριος Πάγος. Και δεύτερον, να κάνουν πληστηριασμούς και κατασχέσεις, αυτό που είπαν τα εφετεία. Δηλαδή, οι αποφάσεις συναντώνται στον διαχωρισμό που γίνεται μεταξύ των δύο νομοθετικών πλησίων και στις εξουσίες που έχουν οι σέρβισερ. Ο Άριος Πάγος μίλησε για το κομμάτι το δικαστικό, τα εφετεία μίλησαν για το κομμάτι της κατάστασης και των πληστηριασμών. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Οι αποφάσεις που επικαλούνται οι σέρβισερ του Αρίου Πάγου δεν έχουν ασχοληθεί με τους δύο νόμους αυτούς. Γιατί δεν τέθηκε θέμα για να ασχοληθούν με τους δύο νόμους αυτούς. Λένε δηλαδή οι σέρβισερ, μα υπάρχουν και αντίθετες αποφάσεις. Όχι, δεν υπάρχει καμία αντίθετη απόφαση και μπορείτε να τις διαβάσετε τις αποφάσεις. Είναι πολύ εύκολο να τις καταλάβετε. Λοιπόν, δεν τέθηκε ποτέ θέμα ποιος από τους δύο νόμους εφαρμόζεται ή αν αυτοί οι νόμοι εφαρμόζονται συνδυαστικά. Καμία απολύτως άλλη απόφαση δεν το έχει πει αυτό, εκτός την υπαρίθμου 822 του 2022 που έλυσε το θέμα αυτό. Δεν έχουμε δηλαδή μια απόφαση του Αρίου Πάγου σήμερα αντίθετη που λέει μπαίνω να ελέγξω αν μπορεί να υπάρξει συνδυαστική εφαρμογή αυτών των δύο νόμων και όλα τα άλλα ζητήματα που προσέγγισε εκτενώς η 822 του Αρίου Πάγου. Και λέω το αντίθετο από αυτό που είπε η απόφαση του 822 του Αρίου Πάγου. Επομένως είναι μία η απόφαση που κρίνει και η απόφαση αυτή λέει για μη συνδυαστική εφαρμογή. Πράγμα το οποίο έχει πει ο ίδιος ο νομοθέτης στην αιτιολογική του έκθεση. Και μην ξεχνάμε ότι οι δικαστές είναι οι εφαρμοστές του δικαίου. Έχονται να εφαρμόσουν αυτό που λέει ο νομοθέτης. Τώρα, τι είπε λοιπόν ο νομοθέτης εκεί? Επί του πρακτέου, κυρία Νούκα, εσείς βλέπετε ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση από την πλευρά της κυβέρνησης? Για να τους νομιμοποιήσει, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Το κρατάμε αυτό. Μα ούτως ή άλλως το κλείσε αυτό το ζήτημα ο κύριος Σταϊκούρας και δεν είπε μόνο αυτό. Εδώ υπάρχει μέγα ζήτημα τι κάνουν από εκεί και πέρα. Εδώ ο κύριος Σταϊκούρας κατήγγειλε μέσα στη Βουλή ότι μπλοκάρουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρυθμίσης οφειλών. Το καταλαβαίνετε. Είπε υπουργός αρμόδιος μέσα στη Βουλή ότι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ναι, για να ξέρετε, το πει αυτό ο υπουργός για τις τράπεζες και για τους σέρβισερς, αντιλαμβάνεστε τώρα τι γνωρίζει ο υπουργός. Αντιλαμβανόμαστε τι γνωρίζει. Αυτό που ξέρουμε και πολύ καλό όλοι οι πολίτες είναι ότι με τα λόγια δεν υπάρχει αλλαγή κλίματος. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Σταϊκούρας το είπε αυτό, αλλά παρόλα αυτά πιο πολύ ως παρότρινση ή ως προς μήνυμα το αντιλαμβανόμαστε. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Γιατί εγώ πιστεύω ότι κάτι θα γίνει νομοθετικά ως προς τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Πρακτικά, θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Κυρία Νούκα, πρακτικά τώρα όσοι μας παρακολουθούν και σε αυτή την κατηγορία με τους services, τι πρέπει να κάνει κάποιος να καθίσει που δεν το επιτρέπουν να κάνει εξωδικαστικό συμβιβασμό και το έχουν το μαχαίρι στο λαιμό ότι πρέπει να μας δώσεις μεγάλο ποσό κοντά σε αυτό τα χρήματα που χρωστάς. Και υπέρογγες δόσεις. Λοιπόν, υπάρχουν εποπτικοί οργανισμοί να καταγγείλει αυτές τις ενέργειες, όπως είναι ο συνήγορος του καταναλωτή, ένα, όπως είναι η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, δύο, η Γενική Γραμματεία δηλαδή καταναλωτή,
αυτές οι συμπεριφορές πρέπει να καταγγέλλονται. Ένα. Και δύο, και το κυριότερο. Εάν λάβει στα χέρια του διαταγή πληρωμής ή κατάσχεση, το επόμενο δευτερόλεπτο θα πρέπει να κάνει ανακοπή με αυτά που μόλις πριν από λίγο σας είπα. Και δεν το λέω αυτό ότι για δουλειά στους δικηγόρους, να το πω έτσι, από επαγγελματική άποψη. Το λέω για την προστασία των δανειοληπτών. Ακούστε λίγο. Το γεγονός ότι βγήκε αυτή η πρώτη εφετειακή απόφαση τον Απρίλιο του 2022, που είχε προηγηθεί και από την αεροπαγητική απόφαση την 8/22, που βγήκε ένα μήνα ακριβώς μετά, ναι. Εκδόθηκε ένα μήνα ακριβώς μετά, ήταν ένας αγώνας 4 ετών μέσα στα δικαστήρια. Και επειδή χειρίστηκα την υπόθεση και την ξέρω απ' έξω και ανακατοτά, ήταν, σας λέω, ένας αγώνας, μια προσπάθεια σε νομικό επίπεδο πάντα, έτσι, 4 σχεδόν ετών. Για να φτάσουμε στο σημείο επιτέλους να δούνε τη διαφορά των δύο νομοθετημάτων. Γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι τα δάνεια πουλήθηκαν με τον ένα νόμο του 3 και να πάμε να τσιμπάμε διατάξεις από τον άλλο νόμο του 15 για να κάνουμε κατασχέσεις και πληθυσμούς. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Σωστά το υπερασπίζεστε. Πώς πίεζαν να νομοθετηθεί όλο αυτό. Τώρα, μας έχει μείνει λίγος χρόνος, κυρία Νούκα, να έρθουμε λίγο σε αυτή την υπόθεση Πάτσι. Υπάρχει ένα ερώτημα πολύ σημαντικό. Τι είδους, ποιας κατηγορίας ήταν αυτά τα δάνεια τα οποία αγόρασε έναντι πολύ πολύ χαμηλού ποσού αυτών των 4 εκατομμυρίων. Να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη αξία τους ήταν άνω των 60 εκατομμυρίων. Έχετε εσείς κάποια γνώση ή μπορείτε να μας περιγράψετε ποιες είναι οι κατηγορίες? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που άκουσα από τον ίδιο τον κύριο Πάτσι, γιατί πραγματικά σήμερα, επειδή εμείς έχουμε και αργία σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, και έχω και την ώρα, το χρόνο να παρακολουθήσω λίγο τηλεόραση, άκουσα τον κύριο Πάτσι που είπε ότι αυτά τα δάνεια ήταν καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες. Προσέξτε όμως τι άλλο έχει πει αυτός ο άνθρωπος και δεν διερωτήθηκε κανείς τι γίνεται εδώ, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον. Λοιπόν, είπε ότι τα δάνεια αυτά η τράπεζα από την οποία τα αγόρασε, τα είχε διεγραμμένα, δηλαδή είχε κάνει όλες τις διαδικασίες, τις νομικές, διαταγές πληρωμής, τα πάντα, και δεν μπόρεσαν να εισπραχτούν. Γι' αυτό και τα διέγραψε αυτά τα δάνεια. Λοιπόν, και αποφάσισε η εταιρεία του συγκεκριμένου βουλευτή να αγοράσει αυτά τα δάνεια έναντι ενός τιμήματος 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα θα μπείτε ένα 60. Το αφήνω εγώ στην άκρη αυτό. 4,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ γνώριζε ότι αυτά τα δάνεια δεν μπορούν να εισπραχτούν. Και μάλιστα ότι πήρε δάνειο από την ίδια την τράπεζα. Πήρε δάνειο από την ίδια την τράπεζα για να αγοράσει αυτά τα δάνεια. Νόμιμο αυτό, μπορούσε να το κάνει. Αλλά τι άλλο. Ότι αυτό το δάνειο δεν αποπληρώθηκε. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα δάνειο που το πήραμε για να αγοράσουμε τα κόκκινα δάνεια, το οποίο έγινε κόκκινο δάνειο. Αυτά πραγματικά δεν ξέρω σε αυτό το κράτος πώς μπορούν και γίνονται. Αυτό δεν το άκουσα από το πρωί καθόλου. Ναι. Δεν έχει επισημανθεί από κανέναν. Γιατί βγήκε σε διάφορες εκπομπές. Την πρώτη που βγήκε. Με συγχωρείτε. Άρα λέτε ότι προσκρούει στην κοινή λογική κάποιος να διαθέσει 4 εκατομμύρια για να πάρει ένα πακέτο δανείων που δεν θα του δώσει τίποτα. Θα του δώσει 0, κάτι το οποίο είναι διαγεγραμμένο και έχει διαπιστωθεί ότι δεν μπορεί να εισπράξει τίποτα. Αυτό δεν είναι απλοϊκά ο συλλογισμός σας? Φυσικά, και πώς δόθηκε αυτό το δάνειο πρώτον, πώς δόθηκε αυτό το δάνειο. Ενώ γνώριζαν ότι δεν πρόκειται να εισπραχθούν, γιατί προσέξτε εδώ, οι εταιρείες αυτές δεν μπορούν να έχουν άλλο σκοπό. Όταν έχουμε, να σας το πω, αυτό έχει ενδιαφέρον. Όταν έχουμε μια εταιρεία τιτλοποιήσεων, όπως ήταν η συγκεκριμένη εταιρεία του συγκεκριμένου βουλευτή, τι κάνει αυτή η εταιρεία μόνο? Απαγορεύεται να κάνει οτιδήποτε άλλο. Αγοράζει τα δάνεια, τα τιτλοποιεί τα δάνεια, δηλαδή τα κάνει ομόλογα και τα δίνει σε επενδυτές. Έρχονται οι επενδυτές και αγοράζουν τα ομόλογα. Πώς αγοράζουν ομόλογα, π.χ. ελληνικού δημοσίου ή κάτι τέτοιο? Αυτό. Λοιπόν, αγοράζουν οι επενδυτές αυτά τα ομόλογα. Από πού παίρνουν λεφτά οι επενδυτές το μέρισμα? Από τους στόχους που πληρώνουν οι δανειολήπτες. Λοιπόν, αυτά λέει ο νόμος στην Ελλάδα και παντού. Ο νόμος για τις τιτλοποιήσεις παντού είναι σχεδόν ο ίδιος. Λοιπόν, αυτά τα δάνεια λοιπόν δεν θα μπορούσαν να εισπραχτούν ποτέ. Η τράπεζα που έδωσε το δάνειο το ήξερε. Το δίνει το δάνειο. Εκείνος που πήρε το δάνειο ήξερε ότι δεν μπορεί να εισπράξει. Τι επιχειρηματική λογική είχε? Και το δάνειο τελικά, από ό,τι είπε ο ίδιος ο βουλευτής σε εκπομπή το πρωί, δεν πληρώθηκε. Ναι. Μα τώρα τι είναι αυτά? Και το ξέχασε να το βάλει και στο πού δεν έσχεσαι το δάνειο. Δηλαδή, δημιουργούνται 400 από 10.000 πλευρές. Μάλιστα. Να τελειώσουμε λίγο λέγοντας, αν εκτιμάτε ότι η νέα γενιά κόκκινων δανείων μετά το πρόγραμμα Γέφυρα θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα, κυρία Νούκα.
Δυστυχώς ναι, γιατί ήδη και πριν από 2 μήνες περίπου, ένα δίμηνο, ναι, είχαν βγει τα επίσημα στοιχεία, είχαν δώσει τα επίσημα στοιχεία, τα οποία τι λέγανε. Λέγανε ότι 2 στα 3 ρυθμισμένα δάνεια που είχαν γίνει ρυθμίσει μέσω του προγράμματος Ηρακλή, ότι, συγγνώμη, το προγράμματος, όχι Ηρακλή, του προγράμματος Γέφυρα, με συγχωρείτε, ξανακοκκίνησαν. Καταλαβαίνετε, 2 στα 3 ρυθμισμένα ξανακοκκίνησαν, δηλαδή τα δάνεια, τα οποία βγήκαν από κόκκινα, γίνανε εξυπηρετούμενα, ξανακοκκίνησαν, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει μία λύση να δοθεί. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω έτσι, τι θα μπορούσε να γίνει. Στην Ισπανία, μετά αφού πάθαμε αυτά που πάθαμε εμείς εδώ, βέβαια στην Ισπανία τα σπίτια βγήκαν στους πληθυσμούς, εδώ ακόμη είμαστε μαζικά, δεν έχει γίνει αυτό. Στην Ισπανία έχουν ένα νόμο. Τι λέει αυτός ο νόμος? Τον ψηφίσαμε, βέβαια, ξαναλέω, μετά που πήραν τα σπίτια. Λοιπόν, λέει ο νόμος ότι αν εκχωρήσει μια απέτηση, όπως είναι η πώληση των δανείων, τότε αυτό που μπορεί να κάνει ο φιλέτης, μέχρι όμως πότε, μέχρι την κατάσχεση, είναι να πληρώσει το ποσό που έδωσε αυτός που αγόρασε το δάνειο, τους στόχους, καθώς και τα έξοδά του, και να εξοφλήσει. Φανταστείτε να νομοθετούνταν αύριο αυτό στην Ελλάδα. Είχε τελειώσει το θέμα. Όλοι παίρναν ανάσες. Όλοι, και να σας πω κάτι, θα μου πείτε και τι, και οι συνεπείς. Δίκιο. Στους συνεπείς θα δώσουμε φορολογικά κίνητρα. Υπάρχουν λύσεις. Εξάλλου, οι μαζικοί πληστηριασμοί έχουν και ένα άλλο, μια άλλη πολύ σημαντική συνέπεια. Οι μαζικοί πληστηριασμοί έχουν μια συνέπεια της απαξίωσης της ιδιωτικής περιουσίας. Δηλαδή, εγώ που δεν έχω ένα κόκκινο δάνειο, εσείς που δεν έχετε τυχαία ένα κόκκινο δάνειο, και δεν θα τύχω αυτή τη, τέλος πάντων, τη εξυπηρέτητα με κουρευτεί το δάνειο. Ή κάποιος που είναι συνεπής και πληρώνει και δεν θα του κουρευτεί το δάνειο. Ναι, αλλά οι μαζικοί πληστηριασμοί, ξέρετε τι έχουν? Έχουν την απαξίωση, δηλαδή τη μείωση της αξίας της ακίνητης περιουσίας όλων μας. Και από εκεί λοιπόν θα υπάρχει ένα κέρδος. Και σε κάθε περίπτωση οι συμπολίτες μας ήταν. Δεν οι άνθρωποι, δεν είναι κακοί στρατηγικοί και κακοπληρωτές. Σας τα είπα πριν ποια είναι. Έχετε τα ποσοστά, ποια ήταν. Και αυτή είναι και δεν είναι εικόνα. Ωραίο δίπλα στη γειτονιά. Δεν είναι ωραία δίπλα στη γειτονιά να βλέπουμε ανθρώπους να τους πετάνε έξω από τα σπίτια. Και αυτό ψυχολογική φθορά είναι. Τι να σας πω. Εχθές είχα έναν άνθρωπο στο γραφείο, ειλικρινά, 75 χρονών, με μία σύζυγο 73 χρονών, και το σπίτι τους βγαίνει στον πληστηριασμό την άλλη εβδομάδα, την άλλη στις 9 του μηνός. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κυρία Νούκα. Να είστε καλά, κυρία Νούκα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας στη Θεσσαλονίκη και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, Μαρία.